ξέρουμε στον Ισοδηλότατο, στον Προεδρείο, στον κύριο Δημήτρη, στον κύριο Αντρέα. Να μην πω τα ίδια. Θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός που ίσως οι συμπολίτες μου δεν το ξέρουν. Το 1988, όταν ανέλαβε την πρώτη του τετραετία κύριος Γιώγας, είχα την τύχη να αναλάβω την αντιδημαρχία και πολιτισμού, γιατί τότε ήμασταν τρεις αντιδήμαρχοι και είχαμε σχεδόν όλες τις αρμοδιότητες. Γίνεται τότε η παραλαβή του μουσείου αυτού του Μήλου του Βούσου, του Περιβόητου. Στην αγωνία μας, αυτό τι να το κάνουμε, τι να βάλουμε μέσα, γιατί είναι γνωστό ότι υπάρχει μια γίνια όσον αφορά από εδώ στην περιοχή μας. Θέλω να δω πού υπάρχουν, γιατί είναι αδιανόητο, σε όλη τη χώρα όπου και να σκάψεις, ευρήματα υπάρχουν. Με τη βοήθεια του τότε φίλου του Ένωσου του Δημήτρη Προσφιάτου, μια και είχε γνωριμία με τον έναν παλιό υπουργό πολιτισμού, τον κύριο Μπένο, μέσα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου βρίσκουμε ότι μεγάλος αριθμός ευρημάτων της Γρεβενιώτικης Γης είναι στις αποθήκες της αρχαιολογικής εφορίας της Λάρισας και κάποια στη Βέλεια. Έχοντας λοιπόν αυτό το χώρο πλέον στην δικαιοδοσία του Δήμου, επικοινωνήσαμε με αυτές τις εφορίες και τους λέμε ότι ευχαριστούν πάρα πολύ που τόσα χρόνια μας τα διαφυλάξετε και που μας προστατεύσατε. Τώρα έχουμε το δικό μας χώρο να έρθουμε να τα πάρουμε, να τα εκθέσουμε. Δέχομαι ένα τηλεφώνημα την επόμενη μέρα από τον διευθυντή του αρχιμικού στην Λάρισα, ο οποίος ο Μανέλος μου είπε: «Κύριε Καναδά, δεν γίνεται έτσι. Λεφτή θα δείτε να τα πάρετε». Και έτσι δεν μου πήρε την ιδέα της πρώτη φορά που τα πάρουμε. Ξέρουμε πώς γίνεται. Δυστυχώς όμως από εκεί και μετά, όταν σταμάτησα να έχω και την εποπτεία αυτή τη αντιδηματία, δεν γνωρίζω τι ακριβώς έγινε από εκεί και μετά, αν υπάρχει μια καταγραφή, αν ξέρουμε πράγματι πόσα έχουμε, γιατί αυτά μας ανήκουν και ποιος είναι ο τρόπος τώρα που αν και έχουμε να ευρωθεί αυτή η προσπάθεια του Δήμου Βρεβενών να ευρωθεί αυτός ο χώρος, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γυρίσουμε στη Βρεβενιώτικη εδώ που θα αναδείξω, να δείχνω την ιστορικότητα της περιοχής μας και όταν είναι την ιστορική αναδρομία. Άρα λοιπόν εύχομαι να μην ευρωθεί αυτό το που το Υπουργείο Πολιτισμού προγραμματίζει, να παραμείνει η εφορία μας εδώ και όλοι μαζί συντονισμένα όλα αυτά τα ευρήματα που υπάρχουν διάσπαρτα στη χώρα να καταγραφούν και να επιστραφούν εδώ στους Βρεβενιώτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εμείς, κύριε Καναδά.